άφιξη των 1.400 εμβολίων για την ευλογιά των πιθήκων παίρνει νέα αναβολή. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε ο αρμόδιος υπουργός, εμβόλια θα λάβουν οι χώρες που καταγράφουν επιβεβαιωμένα περιστατικά. Θέμα που συζητήθηκε και κατά την συνάντηση που είχε σήμερα με τον Λιθουανό ομόλογό του. Είναι μια λογική προσέγγιση αυτή. Θεωρούμε λογική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απλά είμαστε σε στενή επικοινωνία με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν χρειαστεί να έρθει στη χώρα μας, θα έρθουν. Στην Ισπανία άρχισαν ήδη οι πρώτοι εμβολιασμοί. Η εκστρατεία εμβολιασμού ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με περιορισμένο αριθμό εμβολίων. Είναι αυτή μια revisión el viernes y al ratito me contactaron preguntando si estaría interesado en vacunarme hoy. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η εκστρατεία στοχεύει στις ομάδες κινδύνου, όπως οι γκέι άντρες, καθώς αποτελούν την πλειονότητα των περιπτώσεων που καταγράφηκαν μέχρι σήμερα. Darse en otras personas. De hecho, se ha visto algún caso de transmisión dentro de la familia, niños pequeños que se han infectado a partir del padre y que supongo que es por un contacto estrecho, niños pequeños, abrazos, besos y esto también podría ser una fuente. Περισσότερα από 16.000 κρούσματα σε 75 χώρες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της νόσου. 81 παιδιά κάτω των 17 ετών έχουν εντοπιστεί θετικά στην ευλογιά των πιθήκων, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάται ότι είναι υψηλότερος. Wish to ensure that we can stop the outbreak as soon as possible. Καθώς τα επιβεβαιωμένα περιστατικά ευλογίας των πιθήκων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυξάνονται, στη Νέα Υόρκη σχηματίζουν ουρές για ένα εμβόλιο. It's a horrible skin disorder and it can have a lot of reactions in your health because it's not only outside in your skin, it's inside of your body that you have all of that damage. So I think if we can be preventive and, you know, prevent the people that we love, it's very nice. It's moving pretty quickly, just not in, you know, the city, but across the world. So hopefully we don't have another, you know, crisis at our hands in the near future. Με βάση τα νέα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας της Νέας Υόρκης, μέχρι στιγμής καταγράφονται στην πόλη 1092 περιστατικά ευλογιάς των πιθήκων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σχεδόν κάθε πολιτεία είχε τουλάχιστον από ένα κρούσμα, με τα περισσότερα να εντοπίζονται στη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια, τη Φλόριντα, το Ιλινόις και τη Τζόρτζια.